θερμό καλωσόρισμα σε όλες και σε όλους από το βροχερό αυτό τοπίο. Ο καιρός βέβαια δεν αποτελεί έκπληξη, αφού από μέρες οι προβλέψεις μιλούσαν για βροχοπτώσεις. Οπότε, τόσο οι ομάδες όσο και οι θεατές έχουν έρθει προετοιμασμένοι. Ίσως να χρειαστούν μερικά λεπτά παραπάνω για να αρχίσει το μάτς, αλλά το σημαντικό είναι ότι θα γίνει κανονικά. Ένα γήπεδο στολίδι που σίγουρα σε φτιάχνει. Είτε αγωνίζεσαι σε αυτό, είτε βλέπεις αγώνα. Είμαστε όλοι έτοιμοι για την έναρξη του παιχνιδιού. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Αυτό που έκανε ήταν το καλύτερο, αν και δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί χρειάζεσαι άψογη τεχνική κατάρτιση για να επιτύχεις τέτοιο κοντρολάρισμα της μπάλας. Από εκεί και πέρα βέβαια τα υπόλοιπα ήταν εύκολα. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσα να κάνω. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Πάει να την περάσει προς έτοιμος για το σουτ. Αυτό κάνει τα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Το επόμενο γκολ, αν μπει, θα είναι πράγματι καθοριστικό. Δεν νομίζω να αμφέβαλε κανείς για την έκβαση αυτής της μονομαχίας. Είναι τέτοια ικανότητα και η αυτοπεποίθησή του σε αυτές τις φάσεις που είναι σχεδόν αδύνατο να τις χάσει. Στη σέντρα και το μάτς βρίσκεται πάλι εκεί που ξεκίνησε. Μάλλον τους πιάσανε στον ύπνο. Το μυαλό τους ήταν ακόμα στον γκολ που πέτυχαν. Αλλά θα έπρεπε να ξέρουν πως η στρογγυλή θεά δεν συγχωρεί τέτοιες απροσεξίες. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Κάνει μια μεγάλη παλιά. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Διώχνει όπως την μπάλα. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Προσπαθεί να παρακάμψει το κέντρο. Μουσική
Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Μεγάλη ευκαιρία. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Όχι, όχι. Θεωρήθηκε ότι ήταν λίγο εκτός περιοχής. Σε αυτή τη φάση εκτέθηκε η άμυνα. Δεν έκανε κάτι για να αποσοβήσει μια κατάσταση που από νωρίς φάνηκε δύσκολη. Λέτε να σουτάρει απευθείας. Είναι αρκετά μακριά από το τέρμα, αλλά τέτοιοι παίκτες δεν ξέρεις και ποτέ τι έχουν στο μυαλό τους να κάνουν. Ναι, θα το επιχειρήσει. Λίγο ήθελε για να καταλήξει μέσα. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Βγαίνουν μπροστά και είναι έτοιμος να σουτάρει. Εδώ έβγαλε από το καπέλο του μια πολύ ωραία επινόηση. Νομίζω έπραξε πολύ καλά που δημιούργησε από μόνος του τις προϋποθέσεις για να κάνει το σουτ. Πραγματικά μας έδειξε την τεχνική και την τακτική του κατάρτιση. Και τη στέλνει μπροστά. Καλή η σκέψη του, αλλά υπολόγισε λάθος την απόσταση. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Για όσους δεν είδαν το παιχνίδι ως τώρα, να πούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει φάσεις, έχει γκολ και την αγωνία μοιρασμένη στα δύο στρατόπεδα με το σκορ στο 1-1. Παρά το δύσκολο ξεκίνημα με το γρήγορο γκολ που δέχτηκαν, δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Οι οπαδοί τους αναγνώρισαν την προσπάθεια και θα τους ενθαρρύνουν για το κάτι παραπάνω στη συνέχεια. Έχουμε ισοπαλία μέχρι στιγμής. Το σκορ είναι 1-1. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Κρατάει χαμηλά την μπάλα εδώ. Κάνει τη μακρινή παλιά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Εδώ πάει να πιάσει στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Τα πάνε καλά με την κατοχή της μπάλας, αλλά δείχνουν να έχουν στερέψει από ιδέες, ώστε να επιχειρήσουν κάποια διείσδυση. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Στον ουρανό η μπάλα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Θα τη
στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεση τους. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλιτώνει τα χειρότερα. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Επιχειρεί το σου. Ναι, είναι γκολ. Αυτή κι αν είναι ανατροπή του σκορ. Και με στυλ μάλιστα. Φοβερή η ψυχραιμία του υπό τόση πίεση. Επανειλημμένως έχει αποδείξει αυτός ο παίκτης πως δύσκολα αντιμετωπίζεται. Η άμυνα προσπάθησε με κάθε τρόπο να το σταματήσει, αλλά προφανώς δεν τα κατάφερε, ίσως και λόγω της δύναμης που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Το αποτέλεσμα τελικά το είδαμε όλοι μας. Έχει έρθει η ώρα για αλλαγή βάρδιας για μερικούς. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μια κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Τώρα οδηγούν με ένα γκολ διαφορά. Κατάφεραν και έφεραν τα πάνω κάτω στο μάτς. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την πίστη και την προσήλωσή τους στο στόχο. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Πάει για το γκολ. Έφτασαν πάρα πολύ κοντά με αυτή τους την ενέργεια. Αλλά τελικά ήταν και η τελευταία του αγώνα, καθώς μόλις ακούστηκε το στήριγμα της. Επέδειξαν αποφασιστικότητα και οριμότητα σαν ομάδα. Δεν πανικοβλήθηκαν. Συνέχισαν να επιτίθενται και αυτό απέδωσε. Αγχωτικό παιχνίδι μέχρι τη λήξη. Αλλά τελικά έχουμε νικητή. Πιστεύω πως η επιμονή και η αποφασιστικότητα έγιναν την πλάστηκα στο τέλος, εκεί που φαινόταν ότι οδεύαμε προς την ισοπαλία. Νομίζω ότι το αξίζουν πέρα για πέρα. Αυτά για απόψε. Οπότε, πολλές ευχαριστίες και στον Γιώργο Θαναϊλάκη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο παρά μόνο για να σας αποχαιρετήσουμε. Εγώ ευχαριστώ, Χριστό.